Το πρώτο τεστ μεγάλη πυρκαγιά ήταν θετικό. Αλλά δεν ξέρω αν θα είμαστε τυχεροί την επόμενη φορά. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Ε, ναι, πρέπει να πούμε ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο η πρώτη φορά ε, για την περίοδο που διανύουμε. Για την κάθε περίοδο παίζει ρόλο βέβαια πολύ και η τύχη. Ε, το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλέ ότι υπάρχουν πάρα. Από παρα... ποια άποψη λε η τύχη? Από την άποψη ότι αυτή η φωτιά μπήκε την κατάλληλη ώρα. Χωρίς να έχει άλλες πυρκαγιές και να μπορούν να έρθουν εδώ τα αεροσκάφη. Αυτό και εννοείς. Ποτέ, ναι, μπήκε την κατάλληλη ώρα και σε, σε, σε σημείο τέτοιο. Μπήκε, αλλά ας και, βάλουμε εκδηλώθηκε. Ναι, για εκδηλώθηκε. Για να ναι, ναι, και ναι, ναι, ναι. Αλλά και επίσης το γεγονός ότι είχαμε, πολύ, είχαμε σχεδόν άπνοια πολύ, πολύ... Στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί στην πόλη φύσαγε κι ναι. άλλο. Ε, υπήρχαν στιγμές που και εκεί είχαμε κάποιο μποφόρ, αλλά κυρίως ε, το στοιχείο ήταν το στοιχείο της άπνοιας. Ε, έπαιξε μεγάλο ρόλο βέβαια και η ώρα. Εκδηλώθηκε μια ώρα που, πώς το λένε, το πω χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον, είναι όλες οι υπηρεσίες σε γρήγορση. Έτσι. Καλά η είναι πάντα βέβαια. Ε, αντιλαμβάνεστε όμως ότι, ε, και αυτό Τονίσουμε ότι δεν θα είμαστε πάρα τυχεροί. Δηλαδή, αυτή η πυρκαγιά θα μπορούσε να εκδηλωθεί βράδυ. Αυτή η πυρκαγιά θα μπορούσε να κάψει όλη την Νότια χείο. Θα μπορούσε να εκδηλωθεί με μποφόρ. Ε, Θα μπορούσε να εκδηλωθεί σε μια στιγμή που να είχαμε και άλλε πυρκαγιές σε ένα σημείο τη Ελλάδα. Δεν θα είμαστε τυχεροί. Ε, δεν πρέπει να βασιστούμε στον παράγοντα τύχη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μηδενίζει κανεί ε, την προσπάθεια κανένα. Ε, καταρχήν βέβαια μπαίνει ζήτημα, πάντα μπαίνει ζήτημα υπερπληθισμού της ΒΙΑΛ Βεβαίως Η αποσυμφόρηση είναι ναι, Βεβαίως δεν, Όσο αργή ναι, Όσο, θα θα, όσο θάνατο Έτσι θα ήθελα να πω, ναι. με πρόλαβες Στοιχεία τα οποία να λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη ΒΙΑΛ δεν έχουμε έτσι; Αλλά αφα, φανταστείτε όμως, φανταστείτε ότι όταν η φωτιά ήταν στου Βαβίλου απ' έξω, ε, μου είπε ο πρόεδρο του καρτιού ότι οι σκηνέ που έχουν απλωθεί από, το, από τη Βιάλ προ του Βαβίλου είναι πιο κοντά στου Βαβίλου από ότι το, το καρτιό. Δηλαδή έχει γίνει τέτοιο άπλωμα των σκηνών που αγγίζουν πλέον του Βαβίλου. Ποιο θα πείσει λοιπόν του κατοίκου ότι η φωτιά δεν είναι από τη Βιάλ, όταν οι ίδιοι, ίδιοι με στη Βιάλ. Βάζουν φωτιέ διότι ε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αλλιώ τα σκουπίδια που συσσωρεύονται και τα τροχτικά. Ε, Βεβαίω υπάρχει μια ευθύνη ότι τα σκουπίδια δεν μαζεύονται. Από την άλλη όμω πρέπει να πούμε ότι η κουλτούρα αυτών των λαών που είναι εκεί δεν προσβάλλουμε κανέναν, ναι, αλλά λέμε ποια είναι η κουλτούρα του. Είναι εκεί που αφήνω το μπουκάλι με το νερό, εκεί που κάθομαι και το αφήνω, εκεί μένει. Δεν μετακινείται να πάει πουθενά. Εντάξει, αλλά αν δεν ήταν 5.000 άνθρωποι. Άρα τα λοιπόν. Τα δεν θα ήταν αυτά. Το καθοριστικό λοιπόν μέγεθο είναι το νούμερο. Το νούμερο αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Και δεν μπορεί την ώρα που έχουμε μηδενικέ ροέ. Όταν ο υπουργό ο κ. Βηταράκη λέει ότι έχουμε 93%, 94% μείωση των ροών. Ναι. Και αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια ότι έχουμε το τελευταίο δίμηνο ειδικά εμεί εδώ στη μια μηδενικέ ροέ. Η αποσυμφόρηση που είναι. Αυτό όμω σημαίνει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η αποσυμφόρηση. Δεν μπορεί να μένει και αυτό το νούμερο. Άρα λοιπόν, ένα κρίσιμο μέγεθο είναι το νούμερο. Το δεύτερο κρίσιμο μέγεθο είναι τι μέτρα παίρνονται. Διότι δεν μπορεί να είμαστε τυχεροί πάντα. Αν δεν είχαμε την έγκυρη επέμβαση των πυροσβεστικών μέσων από αέρο. Δύο αεροπλάνα, δύο ελικόπτερα. Τα ελικόπτερα γίνανε τέσσερα. Τέσσερα ελικόπτερα. Ήρθε και, yeah. και το τελευταίο, το, και το κόκκινο. Σωστά. Το λεγόμενο κουνούπι. Λοιπόν, είχαμε τέσσερα. Πέσανε όλε οι δυνάμει πάνω. Ε, ε, αυτό έλειπε κόντεψαν να κινδυνέψουν μα Εάν η φωτιά παιδιά καβαλούσε το, τα σκλαβιά. Το θόλο ποτάμι στην ουσία. Θα σταμάταγε στο πυργί. Ε, ε, γι' αυτό λέμε. Α, α, άρα λοιπόν. Ένα, ένα αντικείμενο για διαρεύνηση. Τα σκλαβιά. Τα σκλαβιά βέβαια δεν έχουν τώρα κατασκηνώσει ενεργές. Θα έχουν σε λίγο καιρό. Ακριβώ και έχουν και καταστάσει στο μεταξύ. Τα σκλαβιά είναι ένα ρουμάνι. Είναι ένα ρουμάνι στην κυριολεξία. Νομίζω βέβαια ότι υπάρχει ένα πυροσβεστικό έτσι. Μα τι φυλάκιο, έτσι, το κάνει την Μα δεν είναι το θέμα του, 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 φυλακίου. Έτσι. Είπε και ο κ. Μπογδάνο για παράδειγμα ότι πρόγραμμα λέει έχουμε. Για τον καθαρισμό των ρήθρων των δρόμων κλπ. κλπ. Δεν έχουμε πρόγραμμα καθαρισμού των, των, των δάσων. Αυτό πού θα πάει. Δηλαδή, ε, εάν υπήρχε μια οργανωμένη πολιτεία η οποία έβαζε του φιλοξενούμενου τη Βιάλ έναντι τη τροφή που παρέχει το ελληνικό κράτο να μαζέψουν από ένα κλαδάκι την ημέρα ο καθένα, θα ήταν τα, τα σκλαβιά και οι γύρω εκεί θα ήταν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει όμω αυτή η οργανωμένη δομή. Όχι μόνο για του μετανάστε. Δεν υπάρχει για εμά του ίδιου. Άρα λοιπόν φοβάμαι, δεν θέλω να είμαι πεσιόδοξο, αλλά φοβάμαι ότι δεν μπορεί να είμαστε πάντα τυχεροί. Αυτό λέω και σταματάω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.